Ένα πρωτοφανές γεγονός εντοπίστηκε στον ήλιο, αφήνοντας τους επιστήμονες άναυδους και ταυτόχρονα ενθουσιασμένους. Την περασμένη εβδομάδα, η διάσημη προγνώστρια διαστημικού καιρού, Τάμιθα Σκόβ, ανέβασε στο Twitter ένα βίντεο που κόβει την ανάσα. Δείχνει ένα τεράστιο νήμα ηλιακού πλάσματος να αποκολλάται από την επιφάνεια του ήλιου και να σχηματίζει μια δίνη. Χάρη στις αξιοσημείωτες επιδόσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, είναι πλέον δυνατή η παρατήρηση μιας δίνης στο διάστημα για πρώτη φορά. Οι επιστήμονες έχουν γοητευτεί εδώ και καιρό από το θέαμα των νηματίων που εκρήγνυνται από τον ήλιο, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουν να συνενώνονται σε έναν πολικό ανεμοστρόβιλο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ατμοσφαιρικών Ερευνών στο Boulder του Colorado, Scott McIntosh, δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν μια παρόμοια δίνη. Ωστόσο, κάτι περίεργο συμβαίνει συνήθως γύρω στις 55 μοίρες γεωγραφικού πλάτους, μία φορά κάθε 11 χρόνια, μία περίοδος που ονομάζεται ηλιακός κύκλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, παρατηρούνται δραστικές διακυμάνσεις στις ηλιακές εκλάμψεις και την ακτινοβολία, καθώς και εκρήξεις υλικού και ηλιακές κοιλίδες. Σε κάθε ηλιακό κύκλο, ένας μοναδικός σχηματισμός εμφανίζεται στις 55 μοίρες γεωγραφικού πλάτους και σταδιακά μεταναστεύει προς τους δύο πόλους του ήλιου. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ακόμα ποια μυστηριώδης δύναμη κινεί την κυκλική μετανάστευσή του προς τον έναν πόλο και μετά πάλι πίσω. Ο McIntosh προτείνει μια σύνδεση μεταξύ του φαινομένου και της αναστροφής του μαγνητικού πεδίου του ήλιου κατά τον ηλιακό κύκλο. Είναι δύσκολο να ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την περιοχή του άστρου, καθώς μπορούμε να την παρατηρήσουμε μόνο από το εκλειπτικό επίπεδο, εκεί όπου οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από αυτό. Παρά το γεγονός ότι οι ερευνητές προσπαθούν ακόμη να ανακαλύψουν πώς σχηματίζονται οι προεξοχές, έχουν διαπιστώσει ότι η κόκκινη λαμπερή απόχρωση προκαλείται από πλάσμα, ένα καυτό αέριο που αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο. Όταν τα θεμέλια που τη συγκρατούν αποδυναμώνονται, ξεσπούν προς τα έξω, δημιουργώντας μια ισχυρή έκρηξη.